Ε, το ερώτημά μου είναι, Ελένη, τι έχει το μενού σήμερα, τι καλό μα έχει. Νομίζω ότι ο κ. Κασελάκη τα είδε όλα στην uh, πολιτική γραμματεία. Βρήκε ένα τείχο uh, αμφισβήτηση μπροστά του πριν μα δώσει το ρεπορτάζ θέλω να δούμε πώ τοποθετήθηκε ο κύριο Πολάκη, ο οποίο από ό,τι φαίνεται, παρά το ότι ο κύριο Κασελάκη του έκανε όλα τα χατήρια, δεν δείχνει διατεθειμένο να υποχωρήσει. Αντιθέτω, έθεσε και μάλιστα με τεπιτάσιο το ζήτημα να πάει σε εκλογέ από τη βάση. Και μετά να δούμε τι λέει και ο κύριο Παπά. Ο κύριο Πολάκη, λοιπόν, με πολύ υψηλού τόνου, είπε ότι συμφωνώ ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Πρέπει να υπάρξει πολιτική συμφωνία για να πάμε σε εκλογέ αρχηγού. Αμετανόητο και χωρί να κάνει πίσω, λέει ότι αν δεν καταφέρουμε κάτι τέτοιο, υπάρχει και ο άλλο δρόμο που γνωρίζετε, στην κεντρική επιτροπή του κόμματο. Στην ίδια ώρα, ο κύριο Παπά, ο επικεφαλή τη κοινοβουλευτική ομάδα, ξεκινά με τα δύσκολα και λέει ότι δεν συμφωνεί με μια προσφυγή στη βάση. Για πάμε να το δούμε, για να μπούμε στο κλίμα. Δεν συμφωνώ, λοιπόν, λέει, με μια νέα προσφυγή στη βάση. Δεν πρέπει να ταλαιπωρούμε άλλο τα μέλη του κόμματο. Και οι τόνοι ανεβαίνουν πολύ. Είναι χαρακτηριστική και η σημερινή τοποθέτηση τη Όλια Γεροβασίλη, που πρώτα εδώ από το άξιο 24 είπε ότι πρέπει να πάει στη βάση ο Στέφανο Κασελάκη. Τώρα. Λέει ότι αν εκλεχθεί ξανά ο πρόεδρο <coughs> του κόμματο, δεν είναι δεδομένο, όπω αφήνει να εννοηθεί, ότι θα βρίσκονται εκεί τα στελέχη 87 την επόμενη μέρα. Λοιπόν, η κυρία Γεροβασίλη λέει πως αν κερδίσει ο Στέφανος Κασελάκης, δεν ξέρω αν έχουμε θέση στο κόμμα. Τώρα, ο Στέφανος Κασελάκης από τη δική του πλευρά Ό, έχει θα τοποθετηθεί. Ότι ναι. θα, ναι, θα θα, το δει, ας πούμε, δεν, είναι και κύριε. σίγουρη. μετά θα λοιπόν, απαντά και για την πρόταση μορφή στο πρόσωπό του. Πάμε να δούμε τι λέει ο Στέφανος Κασελάκη, ποια είναι η πρώτη του οπτική και αμέσω μετά η Ελένη θα μα δώσει το ρεπορτάζ. Θεωρώ ότι μια πρόταση μορφή προ το πρόσωπό μου πληγώνει και ρευστοποιεί το κόμμα, δεν προσφέρει τίποτα και πληγώνει και τον κόσμο, μα λέει ο πρόεδρο <coughs> του ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει ότι επίση είναι μια μεγάλη κολοτούμπα από το ίδιο το όργανο που αποφάσισε καταστατικό συνέδριο. Λοιπόν, με λίγα λόγια, σήμερα ο κύριος Κασελάκης πήγε να περάσει πράγματα, δεν πέρασε τίποτα, είναι ένας πρόεδρος επισήμως υπό αμφισβήτηση, δεν ξέρω τι ελέγχει σε αυτό το κόμμα. Πες μας εσύ Ελένη, λοιπόν, τι έγινε σήμερα. Λοιπόν, ε, έχει ένα ενδιαφέρον το διαδικαστικό, αλλά... Του, τους τηλεθεατές μας ναι. για μας τους δημοσιογράφους Βάλε μας στο μενού κατευθείαν το κύριο πιάτο για, ναι, για τους τηλεθεατές δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Στο διατάφτα να πούμε ότι η κυρία Γεροβασίλη εμφανίστηκε να λέει στον κύριο Κασελάκη ότι πρόεδρε προκειμένου να εκτονωθεί αυτή η κρίση στην οποία βρισκόμαστε ε, θα πρέπει να στήσει κάλπες. Αυτά που είπε δημοσίως του ε, τα και κατά πρόσωπο. Ε, στην ίδια ε, ακριβώς γραμμή κινήθηκε και ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπλος. Επίσης. Και αυτό το στέλεχος του είπε ότι αδιέξοδα στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν, άρα θα πρέπει να κάνει ε, τις κινήσεις που πρέπει στείνοντα κάλπες. Σε αυτό συμφωνούν ε, με τον κύριο Πολάκη, και αυτός αυτό είπε. Σε ακριβώς σε αυτό σε εκείνο μόνο. το σημείο παρενέβη ο κύριος Πολάκης, ο οποίος είπε ότι και η δική μου γνώμη ε, πρόεδρε είναι ότι θα πρέπει να στήσει ε, κάλπες. Ε, υπάρχει θέμα ηγεσία. Ε, στο ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε συζητήσει. Και, εν πάση περιπτώσει, εάν δεν αποδεκτείς αυτό το αίτημα, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Με λίγα λόγια, ό,τι και να κάνεις, θα σε πάμε στις ε, κάλπες. Ε, με λίγα λόγια, ότι προφανώς ε, στην Κεντρική Επιτροπή ε, θα δούμε να υπάρχουν και άλλ, άλλου είδους κινήσεις που θα αναφερθούμε και σε αυτές. Ε, ο κύριος Κασελάκης πρέπει να πω εδώ ότι... Ε, οι στενοί του συνεργάτες τα τελευταία 24 ώρα του είχαν κάνει πραγματικό μασάζ προκειμένου ε, να μην ε, σηκώσει το γάντι ε, επειδή ο χαρακτήρας του κυρίου Κασελάκη ε, είναι ένας παρορμητικός χαρακτήρας είναι ένας ε, λίγο αυθόρμητος, μερικές φορές είναι οξύθυμο. Ε, Είδαμε τα αποτελέσματα αυτό, βέβαια αυτού του παρορμητικού α... χαρακτήρα έχει φτάσει σημείο να μην ελέγχει τίποτα τώρα Ναι, αυτό το οποίο στην πραγματικότητα μπορεί ο κύριος Καθα... ο Κασελάκης να ήθελε να κάνει, θα ήταν να σηκώσει το γάντι και να πει «Ωραία, πάμε σε εκλογές». Γιατί στο παρελθόν είχε πει ότι «Ωραία, ας με προκαλέσουν να, να στήσουμε κάλπες». Παρ' όλα αυτά, φαίνεται το μασάζ έπιασε τόπο. Ο κύριος Κασελάκης δεν μίλησε, δεν είπε τίποτα. Έκανε μία αναφορά σε ό,τι αφορά την εντιμότητα, λέγοντας ότι ο ίδιος έχει φερθεί πάρα πολύ έντοιμα είχε φερθεί στον κύριο Τσακαλώτο είχε φερθεί στην κυρία Ξιόγλου ε, εκεί είπε ότι και στον και κύριο Τσίπρα είχε τηλεφωνήσει πριν από λίγο καιρό και προκειμένου να του προτείνει να κάνουν κοινέ δράσεις αλλά δεν είχε πάρει απάντηση αφού του είχε χρεώσει μαύρα μία και όλα αυτά και η απάντηση που πήρε από τα στελέχη από τους 87 ήταν ότι εσύ είσαι ο μοναδικός ο οποίο έχει αμφισβητήσει την εντιμότητα των, yeah. των συντρόφων σου, ε, όλων εμά οι οποίοι μπορεί να έχουμε διαφορετικές θέσεις ε, και μάλιστα του υπενθύμησαν εκείνο το βίντεο το οποίο είχε ε, κάνει ο κύριος Κασελάκης και το είχε ανεβάσει, με το οποίο καταφερόταν εναντίον των 87. Ε, Πάει να μαζέψει τα μάζευτα με λίγα λόγια. Στην πραγματικότητα θα λέγαμε ότι ε, σήμερα συζήτησαν ε, για την αδιέξοδη κατάσταση στην οποία θα αντιμετωπίσουν όλες οι πλευρές, γιατί όλες οι πλευρές έχουν θέμα στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί το ένα σενάριο είναι ότι ο κύριος Κασελάκης ελέγχει την Κεντρική Επιτροπή. Άρα και να ε, ε, τεθεί μια πρόταση μομφής, ε, δεν θα περάσει. Α, και, φυσικά, τι, και τι να το κάνει, αν έχει 150 φυσικά, απέναντι. Ε, το θέμα δεν είναι αριθμητικό. Που είναι γυριακά, πολιτικό το θέμα. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, εάν βρεθεί ένα μεγάλο αριθμό στελεχών οι οποίοι θα υπερψηφίσουν Έτσι. την πρόταση μομφή, ε, ε, εκεί πραγματικά τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Είναι αυτό δύσκολα που λέγαμε χθε για χθες. τον κύριο Κασεντίνη. Και ο κύριος Ανδρουλάκης το έλεγχε απολύτω το πολιτικό συμβούλιο αλλά επειδή τα άκουσε από πολλού, το κλίμα ήταν τέτοιο που τον πήγε σε εκλογέ. Και ο κ. Κασελάκη μπορεί να την έχει την κεντρική επιτροπή, αλλά μα έχει του μισού κοντά να σε αμφισβητούν, τι θα κάνει. Η άλλη πλευρά τώρα λέει ότι είναι κοντά στου 140 με 20 στελέχη να εμφανίζονται ουδέτερα. Δηλαδή. Ότι αφήστε μα ήσυχου. Δηλαδή, δεν μπορούμε άλλο αυτή την ιστορία. Είναι σαν του δημοσιογράφου αυτοί. Ε, πρέπει <σχ> να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι. Ακριβώ έτσι είναι. Φτάνει, κάτω. Ε, δεν είναι, Ενώ τυπικά είναι 300 τα μέλη ε, τη Κεντρική Επιτροπής, ναι. δεν έχει γίνει η αναπληρωσή του και είναι 295. Mm. Ε, βρισκόμαστε λοιπόν τώρα στο τι θα γίνει το Σάββατο. Οι δικέ μου πληροφορίε λένε ότι ε, καταρχήν. Και ο κύριος Κασελά, και ο κύριος Πολάκης και η... 87 θα επιμείνουν στο θέμα της κάλπης. Αρα ε, θα το πάνε στο τέλος στις κάλπες. Ε, δηλαδή ε, θα κατατεθούν ε, δύο προτάσεις ε, όπου στην πραγματικ... με διαφορετικό πολιτικό περιεχόμενο, όπου όμως θα ζητάνε και οι δύο το ίδιο πράγμα ότι πρέπει να στηθούν οι κάλπες. Εφόσον δεν προχωρήσουν εκεί, θα δούμε τι θα κάνουν. Πολύ προφανώς θα, υπάρξουν, ε, θα υπάρξει ε, μια άλλη αντίδραση, θα έλεγα κοινή αντίδραση, ε, η οποία θα στοχεύει τον κύριο Κασέλη. Εντάξει, με αυτού του σχετισμού πάντω είναι δεδομένο η κοινή λογική το λέει ότι και να το αργήσει κάποια στιγμή θα πάει στι κάλπε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν δε βγαίνει ο λογαριασμό, δηλαδή. Άμα σου λένε το μισό και παραπάνω κόμμα πήγαινε σε κάτω. Θα πα κάποια στιγμή. Ναι. Μου θυμίζει λοιπόν, όλα αυτά που έγιναν στο Πασόκ. Με λοιπόν, ναι, άλλο κλίμα, άλλου τόνου. Αλλά... Θέλω να σου πω ότι πάρα πολλά στελέχη επικαλούνται σχεδόν καθημερινά ε, τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, λένε Μα ότι εμένα, αυτό το οποίο αυτό έγινε στο Πασόκ, ε, αυτό θέλουμε να γίνει και, στην, ε, και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ε, να πιεστεί ο κύριο Κασελάκη. Και να, να φτάσει σε ένα σημείο να, να αποδεχτεί ότι θα πρέπει να στήσει κάλπες. Τώρα, έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι γιατί ο κύριος Κασελάκης δεν θέλει τη συγκεκριμένη στιγμή κάλπες ενώ ε, όλο το προηγούμενο διάστημα προκαλούσαν, θέλεις, τη, αυ, τους διαφωνούντες να, να βρεθούν αντιμέτωποι. Γιατί... Γιατί όλη αυτή η κατάσταση έχει απο, απομακρύνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, το είναι 8% ε, ε, Είτε είχαν συνταχθεί με τον κύριο ε, Κασελάκη ε, στο παρελθόν, είτε είχαν ψηφίσει άλλο πράγμα. Πολλοί λένε ότι μπορεί ο αριθμός των ανθρώπων που θα, πέσει, που θα πάει να ψηφίσει. Μπορεί να πέσει και κάτω από, από τι 50.000. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν στο Πασόκο έχουν πάει 300.000 και στο ΣΥΡΙΖΑ πάνε 30-40.000, το τι θα σημαίνει αυτό, αλλά και αντικειμενικά τι θα σημαίνει αυτό. Και από εκεί και ύστερα, από τη στιγμή που το εκλογικό σώμα θα είναι πολύ μικρότερο, ε, πολλοί θεωρούν ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερη η επιρροή των στελεχών οι οποίοι διαφων, τα οποία διαφωνούν με τον κύριο Κασελάκη. Δηλαδή, πολλοί πιστεύουν ότι ιδιαίτερα στην επαρχία που ο κύριος Κασελάκης δεν έχει περάσει, δεν έχει κάνει κάποιο φοβερό γκέλ. Ε, περισσότερο έχει ε, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εδώ είναι το ακριβώ αντίθετο ε... με τον κύριο Ανδουλάκη. Ο κύριο Ανδουλάκη είναι στην επαρχία και στα νησιά ισχυρό και όχι στα αστικά κέντρα. Ο Κασελάκη υπάρχει στα αστικά κέντρα και, και όχι στην επαρχία και λοιπόν, στα νησιά. Θεωρούν ο, εκεί λοιπόν ότι τα στελέχη ε, τα οποία διαφωνούν με τον κύριο Κασελάκη και τα οποία έχουν δεσμού στην επαρχία μπορούν να πείσουν του ψηφοφόρου ακόμα και αυτού που δεν είχαν πάει την προηγούμενη φορά να πάνε προκειμένου να, να ψηφίσουν εναντίον του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ακόμα δεν φαίνεται να έχει ξεκινήσει μία συζήτηση πιο ουσιαστική για το ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί ε, της πλευράς των 87, γιατί ο κύριος Πολάκης προφανώς θα ηγηθεί ε, του εαυτού του... Ε, και, και, θα, είναι, θα βάλει υποψηφιότητα ο κύριο. Θα βάλει για πρόεδρος, ε, Πολάκης. Εγώ έχω καταλάβει ότι θα βάλει. Τώρα δεν το. Ε, παρακάτω δεν ομολογώ, δεν το ξέρω. Θα βάλει ο κύριο Φαραντούρη, το έχει πει. Πολλοί θεωρούν ότι το πρόσωπο το οποίο θα επιχειρήσει να εκφράσει τους 87, αλλά και οι 87 μπορεί να τον επιλέξουν, θα είναι ο κύριος Φάμελος. Έχει αφήσει καλές εντυπώσεις στη Βουλή. Ε, και γενικά ε, 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 όλη η παρουσία του το προηγούμενο διάστημα ήταν ιδιαίτερα καλή. Να τριπλέτα ε, έχουμε ήδη ε, δηλαδή. Ε, ναι, άρα μπορούμε να πούμε ε, ότι ε, τα πράγματα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ε, πάνε στα άκρα και μένει να δούμε στην Κεντρική Επιτροπή τι θα συμβεί. Υπάρχει και το μεγάλο θέμα, μεγάλο θέμα σε εισαγωγικά, του κυρίου Παπά ο κύριος Παπάς, ο οποίος έχει εμφανιστεί να στηρίζει τον κύριο Κασελάκη, άλλωστε ο κύριος Κασελάκης τον έκανε και αρχηγό πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ε, Χθε με αυτά που είπε δημιούργησε αίσθηση και θα σου έλεγα αίσθηση όχι μόνο ε, στους 87... Κυρίω τα στελέχη που στηρίζουν τον κύριο Κασελάκη. Να σου λέει είχε πάκι αυτός, θυμίσουμε. μας έφυγε. να τι είπε ο κύριος Παπάς. Ναι. Είπε ότι Για το όνομα. εάν δεν έχει εκπέσει ε, ο κύριος ο, ε, Κασελάκης, θα πάει στη ΔΕΘ. Ναι. Αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν μια δήλωση η οποία προκάλεσε... Πολλά ερωτηματικά, πολλέ συζητήσει. Ε, καλά, ναι, ναι αυτό υπό τώρα υπό δεν είναι. το λε έτσι είναι, ο πρόεδρο, ε, αν είναι στη θέση του, θα πάει στη ΔΕΘ. Ε, κοντή γιορτή τώρα είναι η ΔΕΘ. Ναι. Είναι σαν να λε ότι δεν ξέρουμε αν ε, θα είναι αύριο. Επίση, αίσθηση δημιούργησε και η αναφορά του ε, στον κύριο Σπίρτζη, ναι. όπου είπε ότι ακόμα και αν α, διαγραφεί, θα πρέπει να περάσει από την κεντρική επιτροπή η και τη διαγραφή ναι. του γιατί είναι μέλο. Και η γνώμη του ήταν ότι δεν θα περνούσε τελικά η διαγραφή του κυρίου Σπίτ.